χωριά μου όμορφο χωριά, να'ρθω κοντά σου λαχταρό και να χορέψω με δυο φωνιά στο πανηγύρι τα χιλιά. Και να χορέψω με δυο φωνιά στο πανηγύρι. Το όμορφο κεφαλάρι Κορινθίας είναι ένα από τα χωριά του Δήμου Σικιονίων του νομού Κορινθίας. Το συναντάμε κατά την διαδρομή Κιάτου-Γκούρας και απέχει 26 χιλιόμετρα από το Κιάτο και 126 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μέτρων και είναι κτισμένο αμφιθεατρικά με ανατολικό προσανατολισμό σε πλαγιά ριζώματος της Ζήριας ή Κυλλήνης. Οι σημαντικότερες αγροτικές καλλιέργειες είναι η αμπελοκαλλιέργεια, το γνωστό αγιοργήτικο σταφύλι και η σουλτανίνα. Επίσης, τοματοκαλλιέργεια, πατατοκαλλιέργεια, παντός είδους κηπευτικά, όσπρια και σιτηρά. Ο αμπελώνας του χωριού, εκτάσεως 500 στρεμάτων που θα δούμε, φημίζεται για την ποιότητα του κρασιού που παράγει. Η έφορη κοιλάδα του απλώνεται από βόρεια-ανατολικά προς τα νότια και μέχρι τα όρια των χωριών Ασπροκάμπου και Ψαρίου διασχίζεται από τον ποταμό Σοφένετο και αρδεύεται από αυτόν αλλά και από την ομώνυμη πηγή Κεφαλάρι. Η αρχική ονομασία του χωριού ήταν Ντούσια. Πλήρη όμως και αδιάσυστα στοιχεία για την προέλευση του ονόματος δεν υπάρχουν. Η παράδοση λέει πως το χωριό ονομάστηκε έτσι από το όνομα ενός οικιστή της περιοχής, αρχηγού ίσως γενιάς νομάδων κτηνοτρόφων που διαβιούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οι γραφές αναφέρουν ότι το χωριό πήρε την αρχική του ονομασία από το όνομα του κλεφταρματολού καπετάνιου της περιοχής Χρήστου Ντουσιαίτη ή Ντούσια, ο οποίος καταγόταν από οικισμό της περιοχής του χωριού και είχε αναπτύξει αξιόλογη δράση κατά την περίοδο των Ορλοφικών, εκεί γύρω στο 1770. Αυτή η εκδοχή όμως εξασθενεί, αφού σε άλλη αξιόπιστη γραφή περιλαμβάνεται χάρτης στον οποίον απεικονίζεται η κατανομή της Ελλάδας στους Φράγκους ηγεμόνες κατά το έτος 1388 και στον οποίο το χωριό αναφέρεται με την ονομασία Ντούσια, δηλαδή πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση του Χρήστου Ντουσιαίτη ή Ντούσια, ο οποίος προφανώς ήταν απόγονος του γενάρχη Ντούσια της παράδοσης. Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, καλησπέρα. Άλλο ένα Σεριάννη έρχεται και πάλι κοντά σας, να σας συντροφέψει, να σας ταξιδέψει, όπως μόνο αυτό ξέρει και όπως εσείς το αγαπάτε. Να δούμε λοιπόν ένα χωριό που δεν το έχουμε επισκεφθεί ποτέ, πραγματικά ένα πανέμορφο ορεινό χωριό του Δήμου Σικιονίου, να απέχει γύρω στα 25 χιλιόμετρα από το Κιάτο. Είναι ένα όμορφο χωριό, έχει πραγματικά ωραίο κόσμο, μικρό χωριό θα το έλεγα. Το ξέρετε οι περισσότεροι
δεύτερη, παλιή, το ξέρετε με την ονομασία ντούσια. Όμως εμείς το γνωρίζουμε με μια πολύ ωραία ονομασία κεφαλάρι και μας αρέσει να χρησιμοποιούμε καθαρά ελληνικές λέξεις και όχι αρβανίτικες, γιατί εδώ υπήρχαν πάρα πολλοί αρβανίτες. Κεφαλάρι λοιπόν, το κεφαλάρι το οποίο είναι ένα πανέμορφο χωριό ορεινό του Δήμου Σικιονίων. Εδώ θα γνωρίσουμε κόσμο, εδώ θα γνωρίσουμε κάθε γωνιά του όμορφου χωριού που δεν τις ξέρουμε, δεν τις ξέρετε και θα τις μάθουμε μέσα από την εκπομπή. Για να δούμε, γιατί εδώ έχω μιλήσει εγώ με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, και με έναν άλλο κύριο, τον Χρήστο Ρουμπέκα, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα ιστορικά από το χωριό. Ξέρετε ότι όταν πηγαίνω σε ένα χωριό με το Σεριάνη, δεν μπορώ να την κάνω μόνη μου την εκπομπή. Το πιο εύκολο είναι για έναν που παρουσιάζει ή για μια δημοσιογράφο που παρουσιάζει μια εκπομπή, είναι να παίρνει την κάμερα και να πηγαίνει σε ένα χωριό και ό,τι βλέπει το λέει, τα βρίσκει και μέσα από το ίντερνετ, το πιο εύκολο. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει να βρίσκεις ανθρώπους, παλιούς ανθρώπους που γνωρίζουν την ιστορία του χωριού, την πραγματική ιστορία του χωριού και όχι αυτοί που σου σερβίρουν μέσα από το ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να δούμε όμως, γιατί εδώ μπαίνοντας μέσα στο χωριό, βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη συντροφιά στο καφενεδάκι του χωριού. Εγώ ξέρετε αυτά πώς τα πλησιάζω και πόσο μου αρέσουν και πόσο τα αγαπάω. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πάω να τους καλημερίσω, θέλω να πάω έτσι να μιλήσω με το ξεκίνημα της εκπομπής, να γνωρίσω τον κόσμο. Είναι πρωινή ώρα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, βρε παιδί μου, εφόσον τους βρήκα στο καφενεδάκι, να πάω να μιλήσω μαζί τους και μετά να κάνω το υπόλοιπο Σεριάνη. Τι λέτε κι εσείς, δεν έχω δίκιο? Για να πάω λίγο κοντά τους να τους μιλήσω. Για να πάω. Ωραίο πράγμα είναι αυτό, να πηγαίνεις σε ένα ορεινό χωριό και να βλέπεις σε ένα καφενεδάκι να μαζεύονται γυναίκες και άντρες και να τα κουβεντιάζουν. Και από ό,τι βλέπω έχουν κερακόμελα στα τραπέζια τους. Α, και τσίπουρα στα τραπέζια τους. Όχι, πείτε μου σας παρακαλώ, μπορώ να ξεκινήσω την εκπομπή μου με ρακόμελο και μετά θα το γυρίσω στο τραγούδι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Για πείτε μου, είσαι στο Πατήρ Ηλίας, πόσα χρόνια είσαστε εφημέριο στο χωριό? 34. Γέννημα θρέμα του χωριού είσαστε? Από εδώ. Λοιπόν, θα πάμε μαζί στις εκκλησίες, έτσι, γιατί θέλω να μου πείτε και για να μιλήσετε, γιατί το κάθε πρόσωπο έχει και τον ανάλογο ρόλο του. Δηλαδή, θα γνωρίσουμε τον πρόεδρο του χωριού, θα μας ξεναγήσει στο χωριό, αλλά ο ιερέας θα μας ξεναγήσει στις εκκλησίες. Ναι, θέλετε? Άμε. Πολύ ωραία. Πολύ. Αλήθεια, πώς είναι το ποιμνιό σας, μια και βλέπω πολύ κόσμο εδώ? Θα πείτε την αλήθεια όμως, σαν ιερέας. Είναι εύκολο το ποιμνιό, έρχεται στην εκκλησία? Αυτό είναι το κακό που δεν έρχεται. Για πείτε τα έτσι να ακουστούν τώρα εδώ. Τι να πω. Δεν έρχονται. Ήρθε και ο κορονοϊός τώρα, ελιγώστηκε και το χωριό, δεν έρχονται. Εντάξει, αλλά αυτοί που είναι εδώ πέρα μόνιμοι δεν έρχονται? Δεν έρχονται όλοι. Άμα έρχονται 5 και 7 και 10 άνθρωποι την Κυριακή, είναι κόσμο. Πώς θα πάει, βρε παιδιά? Δεν φτιάχνετε πρόσφορα εσείς οι νοικοκυρές? Φτιάχνετε. Δεν πάτε στην εκκλησία? Εγώ πάω κάθε Κυριακή τώρα από την Κυριακή. Δεν λείπει το πρόσφορο. Άρα από την κυρία τρώτε πρόσφορο. Δεν είναι το θέμα το πρόσφορο, είναι θέμα που δεν έρχονται στην εκκλησία. Γιατί όμως? Εγώ, ξέρετε, στενοχωριέμαι. Και με τις δουλειές ο κόσμος, εντάξει. Καλά τώρα, τις δουλειές, κυρία. Και εγώ στενοχωριέμαι όταν πηγαίνω σε χωριά και δεν βλέπω, δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει ιερέας. Και εσείς έχετε ιερέα και δεν πάτε? Τι μου λέτε τώρα? Όχι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, γιατί στην εκκλησία είναι, εντάξει, πρέπει να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αν δεν πάμε λίγο λόγω κορονοϊού, βάζουμε τη μασκούλα μας και πάμε. Βάζουμε τη μασκούλα, και για να μην μας παρεξηγήσετε εσείς που μας βλέπετε και πείτε ότι δεν φοράει μάσκα ο κόσμος εδώ, είμαστε έξω. Είμαστε στο κεφαλάρι, είμαστε έξω, έχουμε τις αποστάσεις μας, όπως βλέπετε. Ορίστε. Έχει 7 τώρα, αποκλείεται. Με 7. Εντάξει, τώρα έχει ανέβει 10 βαθμούς θερμοκρασίας. Ναι, αλλά ξέρετε ότι ο κορονοϊός ευνοείται στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό να μην τα. Λοιπόν, πατέρα Ηλία, θα τα πούμε σε λίγο. Και πέρα από αυτό, άμα δεν έρθουν στην εκκλησία, θα κλείσει η εκκλησία. Τους το λέω. Ακούτε τι λέει ο μαμά σας. Αν δεν πάτε στην εκκλησία, θα κλείσει η εκκλησία. Λοιπόν, δεν φτάνουν τα έσοδα για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Το λέω και στο καφενείο πολλές φορές εδώ, το λέω και τώρα. Ορίστε, αν έρθουν στην εκκλησία,
να έχω κι εγώ και λίγο κουράγιο, λίγο αυτό, να τα λέω καλύτερα. Έχει δίκιο ο ιερέας σας. Για φανταστείτε έναν τραγουδιστή να τραγουδάει και να είναι άδειο το κέντρο. Λοιπόν, πόσο μάλλον ένας ιερέας να τα λέει ψάλτη έχετε. Και φέρμα ψάλτη από το Κρυονέρι. Και καλό ψάλτη. Το Κρυονέρι. Ναι, και καλό ψάλτη και καλό παιδί. Μάλιστα. Αλλά κόσμο δεν έχουμε. Κρίμα όμως. Να βάζουμε τις μάσκες μας και να πηγαίνουμε. Α, είναι και μια γιαγιά εκεί. Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα εδώ να μιλήσουμε με τον κόσμο. Πατέρα Ηλία, σε λίγο θα τα πούμε και στις εκκλησίες. Μπράβο που το λέτε το παραπονό σας. Εδώ είναι και τα ακούνε. Δεν περιμένουν να δουν την εκπομπή. Σίγουρα, σίγουρα. Για να δω. Για να δω, για να δω. Τι κάνετε. Οι τηλεθεατές το γνωρίζουν και οι αυτοί που παρακολουθούν τη Δοσεριάνη στο χωριό βλέπουν ότι όταν πηγαίνω σε κάποια χωριά και βλέπω ανθρώπους κάποιας ηλικίας, μεγάλης, αλλά εγώ τη θεωρώ μικρή, γιατί είναι ένα μεγάλο παιδί. Όλες οι γιαγιάδες και οι παππούδες και όλοι οι παππούδες εμένα με προσελκύουν. Γιατί έχω να μάθω πάρα πολλά από αυτούς. Τώρα θα μου πείτε, άμα καθίσω εγώ τώρα με αυτή τη γιαγιά, πόσο χρονών είσαστε? 85. 85. Δεν σας φαίνεται ότι είσαστε και 85. Είμαι 18. Εντάξει. Να σας πω, λίγο άμα φτιάξουμε το μαλάκι, λίγο αυτό. 18. Σημασία έχει στην καρδούλα σας πώς νιώθετε. Η καρδιά είναι νέα. Νέα. Το σώμα δεν είναι νέο. Εντάξει. Άμα είναι η καρδιά νέα, φτερουγίζει. Όλα ξεπερνώνται. Ωραία. Για πείτε το όνομά σας. Δήμητρα. Για πείτε μου, κυρία Δήμητρα, είσαστε εδώ γέννημα θρέμα του? Όχι, δεν είμαι γέννημα θρέμα. Είμαι νυφούλα θερμένη από το 61. Είμαι από την Αργολίδα, τα χωριά της Αργολίδας. Α, μας βλέπουν στην Αργολίδα. Από ποιο χωριό της Αργολίδας? Από την Αλέα, Ωραία. Από την Αλέα Αργολίδας, λοιπόν, γιατί μας βλέπουν, έχουμε πολλούς φίλους τηλεθεατές από εκεί. Ναι. Εδώ ήρθατε νυφούλα. Ναι. Είσαστε ευχαριστημένοι όλα αυτά τα χρόνια? Καλά είναι, ναι. Από το 1960 εδώ? 61. Από το 61? 61. Ναι. Δηλαδή είσαστε 60 χρόνια ακριβώς. 60 χρόνια, ναι, ναι. Ωραία. Μια ζωή. Ακριβώς. Μια ζωή. Για πείτε μου, πώς είναι εδώ η ζωή, πώς είναι, είναι εύκολη, δύσκολη? Και εύκολη και δύσκολη. Και ταλαιπωρίες είχαμε εμείς, γιατί εμείς γεννηθήκαμε από το 39, έχω γεννηθεί. Το 6, γεννηθήκατε το 36. Στον πόλεμο, λίγο πριν τον πόλεμο, έτσι. Το 40. Μετά τον πόλεμο. Το 40 το θυμάμαι, τους Γερμανούς το θυμάμαι. Θυμάστε, το θυμάμαι. Ναι. Εδώ πώς είναι η ζωή, είναι εύκολη σήμερα? Είναι... Το σήμερα όχι. Όχι. Όχι, δηλαδή παλιότερα ήταν πιο εύκολη. Μπορώ να πω ότι ήταν πιο εύκολη, πιο ευχάριστη, πιο ενθουσιασμένη. Ναι, ναι, μπορεί να ήταν ταλαιπωρή ζωή, αλλά ήταν ναι. Πιο... Εδώ, είχε πόσους, είχε πολύ κόσμο κάποτε εδώ? Είχε αρκετό κόσμο όταν ήρθα εγώ, μπορεί να ήσαν 300 οικογένειες. Πώς πρέπει να ήταν? Περίπου εκεί μέσα. 300 οικογένειες, ναι. Γύρω, δηλαδή γύρω στα 700 άτομα πέσεις. Ναι, ε? Ήταν το παιδί εκεί πέρα, ήταν γραμματέας όταν ήρθα. Το παιδί, θα το γνωρίσουμε σε λίγο. Το παιδί. Ήταν γραμματέας του χωριού μας. Ναι. Για πέστε μου τώρα από όλους αυτούς εδώ που είναι εδώ. Ναι. Ποιος είναι ο πιο καλύτερος? Όλοι καλοί. Εγώ τους γνώρισα όλους καλούς, γιατί έζησα με όλους αυτούς. Όλοι καλοί. Όλοι καλοί. Εγώ ήμουν αγαπητή με όλους. Είχε καφενείο. Α, είχατε καφενείο. Ναι, είχα από πάνω και καφενείο. Ο άντρας είσαι συγχωρεμένος, άφησε το στίγμα του. Δεν, όχι μόνο στο, στην περιοχή μας και πολύ περισσότερο. Είσαστε από εδώ? Ναι, από εδώ είμαι. Και είμαι και ανιψιά της. Α, θεία σας. Θεία μου, θεία μου. Και είχατε καφενείο και ο σύζυγος ξεκίνησε από το σύζυγο, δηλαδή. Ήταν με το όνομα ο Πάκος, Φιλιππάκος Πάκος. Ναι. Ήταν ολοκλήσωρο, ήταν για, για πείτε μου, είχατε καφενείο, δηλαδή πέρασε κόσμος και κοσμάκης από εδώ, έτσι. Από όλη τη γη. Πού ήταν το καφενείο σας, εδώ? Εδώ δίπλα, από πάνω. Πίσω από εδώ. Το έχω κάνει σφιτάκι τώρα και μένω εγώ για να μην είμαι ανάμεσα στην οικογένεια. Τι θυμάστε, έτσι να μου πείτε, κάτι που δεν πρόκειται να το ξεχάσετε ποτέ, ότι κάτι που σας έχει, έτσι ρε παιδί μου, δεν, είναι κάτι που έχει μείνει στη μνήμη σας? Έτσι, είναι κάτι... πολλά που πάνω, αλλά θυμάμαι μια φορά που είχαμε μια σόμπα, ναι. Στρογγυλή. Από το καφενείο μιλάμε. Στο καφενείο, ναι, με ξύλα. Και πήγε ένας να ρίξει, αντί για πετρέλαιο, να ρίξει να ανάψει φωτιά. Γιατί για πετρέλαιο, έριξε βενζίνη. Και πείτε μου τι...
Γελάει ο κόσμος εδώ και πείτε μου τι έγινε. Το θυμάται κανένας, το θυμάται κανένας από εσάς. Είναι μακαρίτης αυτός που έριξε βενζίνη. Και τι έγινε μετά. Εφούντωσε μέσα, άναψε, φλόμασε, βγήκαμε έξω. Δεν κάηκε κανένας. Όχι, ευτυχώς, ευτυχώς. Αλλά είναι σήμερα κατά το καφενείο. Αυτό ήταν το πιο κυρίο. Γινώσανε δραστηριότητες, γιορτές, έρχονταν ορχήστρες. Ήταν σημείο αναφοράς το καφενείο. Βέβαια υπήρξε και εποχή που στο χωριό μας είχε αρκετά καφενεία. Ήταν καλό Χριστό, αυτό που είπα. Ήτανε, είχαμε πολλά μπακάλικα. Τα θυμάσαι. Πάει 4-5 μπακάλικα, μεγάλα. Βεβαίως, κύριο που αξίζει πολύ και να δείτε, είναι και το σχολείο μας, το οποίο είναι και διατηρηταίο, όχι κηρυχθεί διατηρηταίο. Δεν λειτουργεί σαν σχολείο τσίγουρα. Όχι, πια όχι. Αλλά έχει γίνει, έγινε, κηρύχτηκε διατηρηταίο και έτσι έχει φροντιστεί από το Δήμο. Αλλά έχει πάρα πολλά παιδιά, πολύ νέο, γι' αυτό ίσως και θυμάται. Πόσα παιδιά είχε εδώ το χωριό. Πόσα είχε, Χριστό, εσύ θα θυμάσαι καλύτερα, εγώ γέρασα και... Πόσα, όχι και γέρασες, είπαμε 18 είσαι. 1954, πόσο? 1954, 126 παιδιά είμαστε. 126. Εξαθέσιο το σχολείο. Εξαθέσιο. Συν του αυτό που είπε ότι πολλά κορίτσια δεν τελειώναν καν το σχολείο. Δηλαδή είχε ακόμη περισσότερα παιδιά, το εγκαταλείπανε. Σταματούσαν. Ναι. Σταματούσαν. Γιατί παντρευόντουσαν τότε. Ναι. Για πες μου, σήμερα παντρεύεται ο κόσμος. Σήμερα σπάνια. Έχει ανήπαντρα παιδιά εδώ. Έχει. Έχει μερικά, όχι και πολλά. Και παιδιά δεν το λες. Για τον πρόεδρο Βαραϊκουδούνα. Ο πρόεδρος είναι παιδί, εντάξει. Για τον πρόεδρο Βαραϊκουδούνα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουν μείνει. Έχουν φύγει τα παιδιά από το χωριό. Και τα πολύ μικρά... Δεν έχει νεολαία το χωριό. Ελάχιστη. Φύγανε και έχουν κατέβει στο Κιάτο, Ξυλόκαστρο. Δραστηριοποιούνται έξω από το χωριό. Εδώ όμως ανεβαίνουν τα καλοκαίρια, έρχονται. Βεβαίως. Να, εδώ βλέπω. Να, τώρα καθόμαστε και βλέπουμε κόσμο. Ξενοδοχείο. Υπάρχουν και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις εδώ, ξενώνες. Οπότε έρχεται ο κόσμος. Από αυτή την πλευρά έρχονται για το ξενοδοχείο. Αλλά τα παιδιά, οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού και οι νεότερες οικογένειες έφυγαν. Είτε για ακόμη και για το σχολείο. Τελειώνοντας από εδώ, θα πρέπει να πάνε ηλικίο, να πάνε σε μια σχολή κτλ. Είναι αυτή η γνωστή ερήμωση των χωριών που λέω εγώ, άλλα τα χρόνια εκείνα, γιαγιά, έτσι. Το ξέρω ότι είναι πρόβλημα. Είχαμε τα Αμερική για να καταλάβω. Ορίστε. Προσπαθήσαν οι γονείς να τους μορφώσουν. Την έδιωξε την κόρη σου και πήγε στην Αμερική. Γιατί ήταν η σκληρή ζωή εδώ. Οπότε είναι πιο εύκολη η ζωή σήμερα από τότε εκείνα τα χρόνια. Αυτό εννοώ. Κοίταξε, είναι πιο εύκολη, αλλά είναι πιο αγχώδες. Απαιτητική. Πιο απαιτητική. Εμείς ζυμώναμε και με το χέρι τότε και στο φούρνο με τα ξύλα. Τώρα έχουμε τις κουζίνες μας, έχουμε τις τηλεοράσεις. Και πάλι κουρασμένες είμαστε. Και πάλι, ακριβώς. Και πάλι κουρασμένες είμαστε. Όλο για το καλύτερο και θα δούμε που θα φτάσουμε. Τραγουδάγατε τότε. Ναι. Μαζευόσαστε. Τραγουδάγατε. Θυμάσαι κανένα ωραίο τραγούδι, κανένα ωραίο τραγούδι να πούμε. Τι να σας πω τώρα, είναι πολλά τα. Ένα που να σ' αρέσει. Ένα πολύ με τη συγχωρημένη τη μάνα. Ποιο λέγαμε, θα μου θυμάμαι κανένα τώρα. Η ζωή μου άλλη είναι ένα... Α, μια, αυτή, πώς το λέει ο Πάνος. Καζατζίδη. Όχι, δεν είναι, του Άκη Πάνου. Του Άκη Πάνου. Του Άκη Πάνου. Είχα τζουμπόξ. Τζουμπόξ είχες. Και χορεύαμε εδώ, ναι. Δηλαδή θυμάσαι γλέντια εδώ πέρα, έτσι, στο χωριό. Πολλά. Αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, είναι... Ο τραγουδιστής είναι εκεί πέρα, να τους εκεί πέρα. Έχουμε και ο τραγουδιστής, καλλιτέχνης. Ωραία, δεν το βλέπω να κάνουμε γύρισμα σήμερα. Μάλλον εδώ θα μείνουμε, θα τραγουδήσουμε, θα έρθουν τα ρακόμελα. Θα έρθουμε άλλη μέρα για να κάνουμε το γύρισμα στο χωριό. Το χειμώνα ήταν εκεί τα γλέντια, το καλοκαίρι. Αυτός πλάτανος. Ο πλάτανος είναι μια ιστορία ολόκληρη. Ο πλάτανος, γιατί γνωρίζει πολλοί κόσμος. Γιατί αρχινάω και κρυώνω. Όχι, ναι, βέβαια. Εγώ σου λέω ότι άμα, εάν τραγούδαγες και είχαμε και ένα ρακόμελο τώρα εδώ, θα καθόσουν κι άλλο. Ο πλάτανος του χωριού είναι ιστορικός. Σιγανά κι αμανάμα, σιγανά βρέχει ουρανός, σιγανά βρέχει ουρανός,
Σιγανός ψυχαλισμός. Αυτά είναι, αυτά είναι. Τα μεράκια. Αυτά είναι, μπράβο, μπράβο στη γιαγιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εσείς καλές δουλειές. Σας ευχαριστούμε πολύ και την ανεψιά βεβαίως, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλύτερα που βρίσκω εγώ, έτσι τα αυθόρμητα. Τα αυθόρμητα και τα πρόσμενα που λέμε καμιά φορά. Είναι και τα οι ωραιότερες πινελιές που μπορούμε να βάλουμε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ο κόσμος στη σειρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είσαστε? Μια χαρά. Είσαστε από εδώ από το χωριό? Ναι, ναι. Πηγαίνει μαθρέμα. Και μένετε εδώ? Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Είσαστε ευχαριστημένοι που είσαστε εδώ που ναι, μένετε είμαι. Στο χωριό, είμαι, είμαι. Όμορφο χωριό, όμορφο, το Κεφαλάρι. Mm. Ωραία είμαστε, ωραία. Κατεβαίνετε βέβαια και κάτω στο κεφάλι, ναι. Ποτάει. Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ. Συνέχεια, συνέχεια. Συνέχεια. Mm. Εντάξει. Λίγα πράγματα μας λείπουνε. Τι σας λείπει? Μας λείπει να έχουμε γιατρό, να έχουμε τα σχολεία, να ήσαν τα παιδιά μας εδώ. Να μην φεύγουν τα παιδιά να πάνε. Το σχολείο είναι κλειστό από ό,τι μου είπαν. Είναι διατηρηταίο. Σαν τι το χρησιμοποιείτε? Τίποτα. Για την ώρα τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Πόσες γυναίκες έχει εδώ το χωριό? Γυναίκες. Εντάξει, έχει, αλλά το καλοκαίρι γεμίζει. Γιατί δεν κάνετε έναν σύλλογο γυναικών? Γιατί αφού είμαστε... έχετε το σχολείο, έχετε το χώρο. Είμαστε πολύ λίγες. Εντάξει, άλλοι δεν κατεβαίνουν, άλλοι είναι μεγάλοι σε ηλικία. Είναι... Νομίζω ότι το καλύτερο, το πιο ζωντανό κύτταρο σε ένα χωριό είναι το πολιτιστικό κομμάτι. Όταν υπάρχει σύλλογος γυναικών, που το έχω συναντήσει σε πάρα πολλά χωριά, υπάρχει ενδιαφέρον να μείνει ο κόσμος στον τόπο του, να μείνει η νεολαία στον τόπο και για εσάς, τις γυναίκες με πολλές δραστηριότητες. Ναι. Κάποτε κάναμε, είχαμε μαζευτεί, κάναμε κεντήματα, κάναμε αυτά, ναι, μάθαμε να κεντάμε. Είναι ένα πολύ ωραίο χωριό, πρέπει να το... Άρχισε να φεύγει ο κόσμος, να κάνει και... Λίγο διαφορία μάλλον, Όλα μαζί, όλα μαζί, ναι. Όλα μαζί, όλα μαζί. Και απασχόλη. Εσείς είστε από εδώ? Από εδώ είμαι. Και, εγώ. Και εσείς μένετε εδώ? Όχι, εγώ έχω κάνει τον κύκλο μου. Έχω κάνει τον κύκλο μου. Έχω φύγει στα 17, έχω πάει 40 χρόνια Αθήνα. Συνταξιοδοτηθήκαμε, ήρθαμε καμάρι, τα παιδιά μας εκεί. Και τώρα εγώ επέστρεψα. Ναι. Καμάρι πού? Το άλλο καμάρι. Δηλαδή είσαστε από τα δικά μου τα μέρη. Από τα δικά μου τα μέρη. Σας ξέρω πολύ καλά. Γι' αυτό δεν γίνεται η φυσιογνωμία σας, είναι γνώριμη, γνωστή. Και τώρα είσαστε εδώ. Και τώρα λόγω COVID ήρθαμε 2 χρόνια τώρα και μείναμε. Κάτι μας τράβηξε πάλι. Ναι. Όποιος έρχεται μένει. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Η ομορφιά του χωριού αυτή είναι. Η ρίζα. Η ρίζα. Εγώ πιστεύω ότι βιωνόμαστε στον τόπο μας. Βιωνόμαστε. Έτσι, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χαιρετίζοντας το καμάρι λοιπόν, στα Πάτρια Εδάφη. Ο κύριος Χρήστος εδώ. Ο κύριος Χρήστος είναι... Όχι, δεν κάθισα καλά. Από εδώ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον πρόεδρο που θα τον γνωρίσουμε σε λίγο θα μας ξεναγήσει στο χωριό, στο Κεφαλάρι. Κύριε Χρήστο, έχω μάθει τα καλύτερα για σας. Ευχαριστώ πάρα Ξέρετε πολύ. Ξέρετε πάρα πολλά πράγματα από το χωριό σας. Αρκετά. Και γι' αυτό έτσι θα ήθελα να, από τη στιγμή που του μίλησα, τον πήρα τηλέφωνο, χωρίς καν να τον ξέρω τον άνθρωπο και του είπα, του πρότεινα ότι θέλουμε να κάνουμε, πολύ ευχαρίστος μου είπε και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους εθελοντές στην εκπομπή. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο εμείς, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε, σχετικά με το χωριό, με την ιστορία του χωριού, αυτά θα τα με τις καλλιέργειες. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο, ωραία. Για να μην αφήσουμε, βλέπω κόσμο εκεί πέρα, ωραία, και περιμένει, ωραία, και επειδή θα μονοπολίσουμε κατά κάποιον τρόπο μαζί σας την εκπομπή. Θα το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, ο πρόεδρος του χωριού. Α, αυτό το ωραίο παλικάρι εδώ πέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στο χωριό μας. Καλώς σε βρήκαμε, πρόεδρε. Να είσαστε καλά. Δεν πιστεύω να λίγο να παρεξηγήθηκες επειδή σε έδωσα προτεραιότητα. Όχι, 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 δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Το ξέρω, το ξέρω. Υπήρχαν και άλλες γιαγιάδες στο καφενείο και να μιλάγατε με όλες. Έτσι, 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 έτσι. Γνωρίζω ότι είσαι και... σχετικά διπλοκάτοικος, να το πω έτσι. Ναι, έχεις, ναι, και μια επιχείρηση, ναι, ναι, στο Ζευγολατιό, ναι, 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 ναι. Αλλά όμως είσαι γέννημα θρέμα του χωριού. Βεβαίως. Πόσα χρόνια πρόεδρος είσαι? Τώρα 3 χρόνια. Α, είσαι με την τωρινή. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Θα πούμε, μαζί θα είμαστε και θα ακολουθήσεις, φαντάζομαι, έτσι. Θα ακολουθήσεις έτσι σήμερα στο διπορικό μας, θα μιλήσουμε για το χωριό, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα του χωριού, γιατί συνήθως ένας πρόεδρος δεν περνάει απαρατήρητος. Ο πρόεδρος είναι, ναι, για να τα ακούει όλα. Ακριβώς. Και τα παράπονα και τα καλά και τα άσχημα. Και τα καλά και τα άσχημα. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο.
Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Πόσο χρονών είσαστε? Δύσκολη ερώτηση. 79. 79. Και ο κύριος εκεί? Είναι από τους γυρεότερους. 94. Ηλικία? Ναι. 94. Είσαστε ο πιο γυρεότερος, ο πιο μεγάλος εδώ του χωριού. Ναι. Από τους άντρους, ναι. Και οι δύο είσαστε από το χωριό, γέννημα θρέμα του χωριού. Βέβαια. Πόσα χρόνια δηλαδή, όσα εδώ γεννηθήκατε, δεν πήγατε πουθενά αλλού? 7 Μαΐου του 1927. Απογραφή. 7 Μαΐου συμφωνητικό. Και εσείς? Εγώ έλειπα έξω. Α, είχατε βγει έξω εσείς? 45 χρόνια σε ένα εργοστάσιο. Έξω πού? Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Δουλέψατε στη Γερμανία 45 χρόνια? Στην Πιρέλη που βγάζει λάστιχα για μάγκα. Και ήρθα στην Ελλάδα. Πριν πόσα χρόνια έρχεται εδώ δηλαδή? Τώρα έχω 6-7 χρόνια. Α, σχετικά πρόσφατα. Πρόσφατα. Είσαστε από εδώ δηλαδή το χωριό? Είχατε κάνει κάποια βελουσία? Από εδώ, από το χωριό. Όμως, ναι. Ήμασταν 6 παιδιά. Πολύτεκνη οικογένεια. Πολύτεκνη οικογένεια, έφυγα. Ίσως να ήταν δύσκολα τα χρόνια, φτώχεια. Τώρα πώς είσαστε, περνάτε καλά? Καλά, καλά. Δεν μετανιώσατε που πήγατε δηλαδή έξω? Όχι. Και καλύτερα να μένα έξω. Και καλύτερα να μένατε έξω? Ναι. Γιατί δεν σας αρέσει εδώ στο χωριό? Ναι, το χωριό ωραίο είναι. Τώρα είσαστε να ξεκουραστείτε. Δουλέψατε, εντάξει. Δουλέψα τώρα. Δουλέψα στη Γερμανία τόσα χρόνια. Ήρθα να ξεκουραστώ. Έφτιαξα το σπίτι. Έχετε παιδιά, οικογένεια, εγγόνια? Έχω 3 αγόρια και 3 εγγόνια. Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε τώρα να καθίσετε να απολαύσετε τα εγγόνια σας. Ένας είναι εδώ, οι δύο σε Γερμανία. Α, έχουν μείνει εκεί τα παιδιά. Έχουν μείνει εκεί. Τώρα να απολαύσετε τη σύνταξή σας, να ξεκουραστείτε. Το κυριότερο. Το κυριότερο. Για να μιλήσουμε. Το όνομά σας? Χαράλαμπε. Κύριε Χαράλαμπε, είσαστε λέει ο γυρεότερος του χωριού. Μεγαλύτερος. Ναι, ο μεγαλύτερος. Δεν σας φαίνεται όμως. Δεν σας φαίνεται, 94 χρονών. Ωραία. Εγώ δεν σας έκανα πάνω από 85 πάντως. 94. Πώς ήταν η ζωή σας μέχρι τώρα? Αγρότης ήμουνα, τα αγροτικές δουλειές. Δύσκολα χρόνια? Δύσκολα, κατοχή περάσαμε, πέρασα. Αντάρτικα. Αντάρτικα, κατοχή, πόλεμο, ναι, κακουχίες, φτώχες. Ναι. Έχασα και αδερφό, σκοτώθηκε στον δράμο τότε. Φαντάρος, ναι. Σκληρωτός. Πάλι χρόνια. Χρόνια, ναι. Δύσκολα. Πώς είναι τώρα η ζωή? Τώρα η ζωή. Αν συγκρίνετε εκείνα τα χρόνια με τα τωρινά. Τώρα σε μένα η ζωή είναι σπίτι, καφενείο, σπίτι. Δεν κάνω τίποτα. Τώρα πάω όσο δούλεψα, όσο παιδεύτηκα, πάει. Είναι πάει 94 τώρα χρόνια. Να απολαύσετε την ηρεμία σας, να ξεκουραστείτε. Καφενείο, σπίτι, τίποτα άλλο. Για πείτε μου ένα μήνυμα που θέλω να περάσετε για τους νεότερους που μας βλέπει. Γιατί σήμερα οι νέοι περνάνε δύσκολα εδώ που τα λέμε. Περνάνε, ασφαλώς. Ένα μήνυμα, γιατί και εσείς είχατε περάσει άλλες δυσκολίες για εκείνη την εποχή, πολέμους, φτώχες. Ναι, ένα μήνυμα για τα παιδιά που περνάνε σήμερα τα δικά τους προβλήματα. Πώς να αντιμετωπίζουν, πώς να παίρνουν κουράγιο. Καλά είναι τα παιδιά, εντάξει, τις δουλειές έχουν. Είναι πολλά που δεν τις έχουν όμως τις δουλειές. Και έρχονται στους παππούδες και στις γιαγιάδες να τους θρέψουν. Να τους... Καλά, ασφαλώς. Λοιπόν, ασφαλώς. Ασφαλώς. Με την ασφαλώς, κρίση. Θέλουν βόηθιο. Βέβαια. Έτσι, να δώσουμε στα παιδιά που μας βλέπουν ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να το βάζουν κάτω. Όχι, μην βάλουν το κεφάλι κάτω. Ακριβώς. Θα περάσει. Θα περάσει. Και ο κορονοϊός δεν θα περάσει? Εμείς, περάσαμε και εμείς. Πέρασε. Πέρασα δυστυχίες, πέρασα Αντάρτικα, πέρασα. Τι πες, καταστροφές. Το καταλαβαίνω. Αυτά είναι. Γερμανούς τότε, πέρασε Γερμανοί. Πολύ εγκλήματα γίνανε. Για πείτε μου, το χωριό εδώ που έχετε, είσαστε τόσα χρόνια, τώρα τι ανάγκες έχει? Βλέπετε κάπου κάτι που να μην λειτουργεί σωστά, τα παράπονα εκεί στον πρόεδρο? Το χωριό, το χωριό να προσέξουν στους δρόμους, να προσέξουν τα αυτά, να τα διορθώσουν. Να μην είναι... Να διορθωθούν οι δρόμοι, πρόεδρε. Όχι να είναι καλύτερα, να γκρεμιστούμε. Έτσι, να υπάρχουν οι δρόμοι. Πολύ ωραία. Ωραία. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Εγώ και από το σπίτι μου έρχομαι, θα πέσω και ο Λεωλίδη. Ναι, πρόεδρε, να φτιάξει τους δρόμους για να μην πέφτουν οι μεγάλοι ανθρώποι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι είσαστε καλλιτέχνης. Τραγουδάτε. Καταρχήν καλώς ορίσατε. Κατά σας βρήκαμε. Κατά τη δική μου άποψη, στο ομορφότερο χωριό της Ορεινής Κορινθίας. Ένα από τα ομορφότερα, από τα ωραιότερα, που είναι και χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός. Επειδή θα απαντήσω στην ερώτησή σας, είναι κάποτε ασχολήθηκα επαγγελματικά με το θέμα, πριν πολλά χρόνια. Είσαι από εδώ που είμαι γέννημα Φρέμα, έφυγα στα 15 μου, γύρισα μετά από 40 χρόνια, επαναπατρίστηκα και έχω στην Αθήνα, ναι. Και έχω ένα χρόνο που είμαι μόνιμος κάτοικος πλέον Κεφαλαρίου. Δεν το έχετε μετανιώσει, φαντάζομαι. Ποτέ δεν το μετάνιωσα, γιατί ήμουν πάντα στο χωριό τα Σαββατοκύριακα. Είχα δραστηριοποιηθεί στο Πολιτιστικό Σύλλογο επί 20 χρόνια. Και υπάρχει του χωριού, βέβαια. Τον Εναθήνες, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ο σύλλογος αυτός και βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετοί. Είναι και ο πρόεδρος του συλλόγου. Ο πρόεδρος που είναι. Εδώ είναι και ο πρόεδρος. Ναι, 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 που γνωριστήκαμε λίγο πιο πριν off camera. Ναι, οπότε είμαι πάλι στο χωριό μου. Και βέβαια τώρα, παλιά στην Αθήνα λέγαμε έλα Σαββατοκύριακο να πάμε στο χωριό μας. Ναι. Τώρα είμαι στο χωριό και λέω κανένα Σαββατοκύριακο. Δεν πάμε στην Αθήνα. Τι ωραία είναι. Πανέμορφα. Πανέμορφα. Ξέρετε, είναι πολλοί αυτοί που ζουν στην Αθήνα, δουλεύουν στην Αθήνα και βλέπουν εμάς που ζούμε στην επαρχία και τα ζηλεύουν με την καλή την έννοια. Αχ, να μπορούσα κι εγώ να είμαι εκεί, να ανασάνω τον αέρα του χωριού, να είμαι ξέγνιαστη, να μην έχουμε άγχος. Άγχος έχουμε όλοι, αλλά δεν μπορούμε να συγκριθούμε με έναν Αθηναίο. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Εγώ, επειδή με τη δουλειά μπορεί να πεταχτώ μια φορά τη βδομάδα στην Αθήνα, επειδή εργάζομαι εδώ πλέον, καμιά φορά ξέρεις με μια υπερπλησία και λέω Θεέ μου, 40 χρόνια που ζούσα. Και έρχομαι και το σχολιάζω, το συζητάμε. Πού εργάζεστε, αν επιτρέπετε? Εργάζομαι σε μια τοπική επιχείρηση στο τυροκομείο του Λέγκα στην Φαλία. Στο κυρίου Λέγκα. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Οπότε τρώτε και τα τυράκια σας και τα γιαουρτάκια σας. Και τα γιαουρτάκια σας. Φαίνεται εξάλλου. Ποιο τραγουδάκι, βρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσω έτσι. Ποιο τραγουδάκι να πούμε? Ό,τι θέλετε. Εσείς, ποιο ήταν το φόρτε σας? Εντάξει, δεν είναι τραγούδι σε λαϊκό, ρεμπέτικο, τι? Εντάξει, ήταν λίγο λαϊκό η εποχή της δεκαετίας του 80-90. Και εγώ του λαϊκού είμαι. Για να ακούω. Τι θέλετε να ακούσετε? Για τον πλάτανο, λέει. Για τον πλάτανο, πες, το τραγούδι. Παραδοσιακό. Ναι, ναι. Α, για τον πλάτανο. Ναι. Πάμε. Ναι. Ωραία. Ταιριάζει, κορίτσι μου, ταιριάζει. Ταιριάζει, τον ιστορικό πλάτανο. Ωραία. Εντάξει, τι να πούμε, πάμε. Ωραία, να είχε καεί, να είχε καεί ο πλάτανος, μωρένο πλάτανος, μωρένα του πέφταν τα φύλλα. Πάμε γερά. Μέχρι εκεί. Εγώ περίμενα να ακούσω κι άλλο. Και είχα προετοιμαστεί δεύτερη φωνή. Θα πούμε μετά. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο με τον πρόεδρο. Υπάρχει σύλλογος, πολιτιστικός σύλλογος εδώ, των Εναθήνες Κεφαλαριωτών. Κεφαλαριωτών. Εσάς δεν σας μίλησα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαστε γαμπρός εδώ? Έχετε... Έχετε πάρει καλή νύφη. Άστα, μην τα ακούσεις. Πολύ καλή. Είμαι 40 χρόνια γαμπρός εδώ. 40, πώς λέμε, 40 χρόνια φούρνερης. Έχω ψήσει. Την έχετε ψήσει ή σας έχει ψήσει? Την έχω σκίσει τη γάτα εγώ. Την έχει σκίσει τη γάτα, λέει. Εντάξει. Μπράβο, σας αρέσει το χωριό εδώ? Πάρα πολύ. Όποτε μπορώ έρχομαι. Όλοι με αγαπάνε, όλους τους αγαπάω. Αθήνα, μια χαρά. Μένετε. Αθήνα, ναι. Είμαι Αθηναίος. Και ανήκετε στο σύλλογο των Κεφαλοριωτών, έτσι? Είναι η σύζυγος, αντιπρόεδρος του συλλόγου. Α, είσαστε αντιπρόεδρος και δεν μου το είπατε λίγο πιο πριν. Τώρα θα σας τα πει μια κρατάτε καλύτερη. Χαμηλούς τόνους. Πολύ ωραία, λοιπόν. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που έχουν πάρει από εδώ κοπέλες πριν κάποια χρόνια, δεν λέμε τώρα ποια χρόνια. Το είπατε, 40 χρόνια δεν χρειάζεται. Αλλά για να είσαστε μαζί, πάνω να πει ότι είσαστε ευτυχισμένοι και περνάτε όμορφα. Αυτό έχει. Τώρα καλά είμαστε. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τα υπόλοιπα 40 χρόνια πώς θα είμαστε. Θα δούμε. Θα δούμε. Υγεία να έχετε. Το βασικότερο είναι αυτό. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά, εσείς καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είσαστε στο σύλλογο, ανήκετε στο σύλλογο, μπαίνετε Αθήνα, είσαστε εδώ παντρεμένος, τι γίνεται? Γιατί... Ναι, η καταγωγή μου είναι από εδώ. Είμαι γέννημα Θρέμα Αθήνα.
Αλλά για μένα σημείο αναφοράς υπήρξε αυτό το χωριουδάκι εδώ, το κεφαλάρι Κορινθίας. Σημείο αναφοράς. Ναι, είναι σημείο αναφοράς και νιώθω ότι είμαι από εδώ. Δηλαδή, όποτε με έχεις ρωτήσει, κάποιος με έχει ρωτήσει από πού είσαι, του λέω από το κεφαλάρι Κορινθίας, δεν έχω ποτέ Αθήνα. Νιώθω ότι είμαι από εδώ, η ρίζα μου είναι εδώ. Είναι και γνωστό το χωριό. Ακούμε, ακούμε κεφαλάρι. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο κεφαλάρι στην Αργολίδα. Αλλά και το κεφαλάρι το δικό μας της Κορινθίας είναι φημισμένο. Το κεφαλάρι Κορινθίας είναι ένα χωριό το οποίο πρέπει να αναδειχθεί γιατί είναι προάστιο των Αθηνών στην ουσία. Βέβαια, η πολιτεία, η περιφέρεια και ο Δήμος κοφεύουν σε πολλά αιτήματα δικά μας, δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Όπως? Όπως, παραδείγματος χάρη, μας έχουν κάνει τη διαβίωση λίγο δύσκολη με τη διαγράμμιση του δρόμου από Κιάτο Γκούρα, που όταν υπάρχει ομίχλη, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, μπορεί να βγεις εκτός δρόμου να σκοτωθείς. Αυτό το είδα και εγώ σήμερα, ότι είχε πάρα πολύ ομίχλη. Μπορεί να έχουμε ήλιο, αλλά από κάποιο σημείο και μετά βλέπαμε 9 η ώρα, 9.30 που ήμουν στο δρόμο, ότι είχε πολύ ομίχλη. Δεν υπήρχε διαγράμμιση. Μα κύριε Αντιπεριφερειάρχα μου, εσείς κάνετε τόσα έργα. Και η κυρία Κόρκα μαζί σας και αυτά δεν έχουν έρθει εδώ. Είχαν δεσμευτεί σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Γιατί... Και ο κύριος Σταματόπουλος εδώ πέρα πρέπει Βεβαίως, να είναι. Βεβαίως. Η κυρία Κόρκα και ο κύριος Βιτινιώτης. Ο κύριος Βιτινιώτης. Ναι, είχαν δεσμευτεί ότι θα φροντίσουν κάποια πράγματα να λυθούν γιατί άπτονται της περιφέρειας αυτά. Το ξέρω. Λοιπόν, δεν πραγματοποίησαν τη δέσμευσή τους, είναι σαν το βουλευτή καλοχαιρέτα, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα μοιάζει. Θα το πραγματοποιήσουν. Θα το δουν μέσα από την εκπομπή και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει. Μακάρι, το ευχόμαστε. Γιατί είμαστε Γουρλίδη και όχι ότι έχουμε κάποιον άλλον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ που το αναδεικνύουμε το πρόβλημά μας μέσα από το κανάλι σας. Μα αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής, να δείχνει τα ωραία του τόπου, τα παραδοσιακά, αλλά να δείχνει και τα προβλήματα όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος του Συλλόγου λοιπόν των Εναθήνες και Κεφαλαριωτών. Ξεκίνησε σαν Εναθήνες, αλλά επειδή λιγοστεύει δυστυχώς ο κόσμος, γίναμε τον Απανταχού. Τον Απανταχού. Είσαστε από εδώ. Η καταγωγή μου, ναι, ο πατέρας μου είναι από εδώ. Δεν γεννήθηκα εγώ εδώ. Απλά μ' αρέσει και έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ. Πώς σας λένε το όνομά σας? Σπύρος Αναγνωστόπουλος. Σπύρος Αναγνωστόπουλος. Κύριε Αναγνωστόπουλε, πόσα χρόνια είσαστε πρόεδρος του Συλλόγου? Είμαι 6-7 χρόνια. 6-7 χρόνια. Ναι, ναι. Κατοικείτε στην Αθήνα, φαντάζομαι. Στην Αθήνα είναι και η δουλειά μου εκεί. Δεν μπορώ να φύγω εγώ δυστυχώς, ναι. Να έρθω να μείνω εδώ. Έρχεστε όμως τακτικά. Έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ. Τι κάνει ο Σύλλογος, ποιες είναι οι δραστηριότητες του? Οι δραστηριότητες του ήταν μέχρι πριν 2 χρόνια τουλάχιστον, γιατί λόγω κορονοϊού. Διοργανώναμε διάφορες εκδηλώσεις. Από τα λιγοστά κέρδη που βγάζει ο Σύλλογος από αυτά, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια μικρά έργα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε το χωριό. Τι ανάγκες έχει το χωριό και τι έχετε κάνει σαν σύλλογος? Σαν σύλλογος ένα μεγάλο για μας έργο ήταν η περίφραξη του με κάγκελα του νεκροταφείου. Δεν ασχολούταν κανένας δυστυχώς. Όχι, είχε ένα σειρματόπλεγμα της κακιάς ώρας. Το φτιάξαμε, έχουμε φτιάξει διάφορα άλλα πραγματάκια, ό,τι μπορούμε. Αναπαλαιώσαμε μία βρύση που είναι λίγο πιο πέρα, τη βρύση του Καλμπατσάθη που λέμε. Τέτοια πράγματα. Παλιότερα ο Σύλλογος είχε φτιάξει την πλατεία που είναι ο Πλάτανος. Και μια και το είπαμε για τον Πλάτανο, παλιά όλες μας οι εκδηλώσεις γίνονταν στον Πλάτανο. Δυστυχώς με ένα ξεχασμένο νόμο του 1979, ο Μητροπολίτης Κορίνθου μας απαγόρευσε να γίνονται εκδηλώσεις εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια αυτό... Είναι εκκλησία δίπλα μήπως? Επειδή είναι η εκκλησία δίπλα, αλλά και σε άλλα χωριά, σε πόλεις περισσότερο. Μετά το ατύχημα της Παναγίας στο Κιάτο. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη... Στον Άγιο Δημήτριο. Γινόντουσαν δηλαδή πανηγύρια 26 Οκτωβρίου. 26 Οκτωβρίου λίγο δύσκολο, λόγω καιρικών συνθηκών. Εμείς έχουμε το πανηγύρι εδώ πέρα τα Ελιά, 20 Ιουλίου. Και ποιο ήταν το πρόβλημα να γίνεται στην πλατεία? Γιατί λέει είναι πολύ κοντά στην εκκλησία. Δεν λειτουργούσε όμως εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν λειτουργούσε. Ναι. Και έκτοτε... Έκτοτε... Έχουν καταργηθεί τα πανηγύρια? Όχι, τα, δεν, τα έχουν, δηλαδή, δεν έχουν καταργηθεί. Γίνονται στην πλατεία τη δημοτική εδώ. Αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι κάτω από τον Πλάτανο.
θυμάμαι πιο παλιά κι εγώ, ειδικά το 15 Αύγουστο, μετά τη λειτουργία, μαζευόταν όλος ο κόσμος κάτω από το πλάτανο και μπορεί να είχε 30-35 βαθμούς και εκεί ήθελες μια ζακετούλα. Μάλιστα. Σημείο αναφοράς λοιπόν. Σημείο αναφοράς είναι από το 1875. Και σας έχω και πίσω μου, κύριε Χριστό. Πειράζει, αποτελεί το τοπόσιμο του χωριού μας, ο πλάτανος. Το τοπόσιμο του χωριού. Βέβαια. Περαστικός έμπορος από τα Τρίκαλα Κορινθίας τον εφύτεψε και χρειάζονται 5-6 άτομα για να τον αγκαλιάσουν. Ιστορικός πλάτανος λοιπόν, είναι το σημείο αναφορά σας. Ναι, το είπαμε το πώς. Και το σήμα στη σφραγίδα του συλλόγου έχει τον πλάτανο φυσικά. Οπότε θα τον προσέχετε σαν κόρη οφθαλμού. Εννοείται. Το παλεύουμε, έτσι, το παλεύουμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι και παλιός και έχει και ιστορία. Βέβαια. Ιστορία. Βέβαια. Ωραία λοιπόν. Στην Αθήνα κάνετε κάποιες εκδηλώσεις για το σύλλογο, για το χωριό? Κάναμε τουλάχιστον. Γινόντουσαν, βέβαια, γινόντουσαν. Και τα έσοδα όλα ερχόντουσαν εδώ στο χωριό, δεν κάναμε τίποτα. Ελπίζουμε γρήγορα να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Γιατί και εμείς το ελπίζουμε, και εμείς το ελπίζουμε. Ναι, ναι. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογος? Ακριβώς τα μέλη δεν τα θυμάμαι τώρα, αλλά περνάμε τα 300 μέλη, τα περνάμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. 250-300 μέλη είμαστε. Είναι ετήσια συνδρομή, φαντάζομαι. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, από το 10 και μετά που είναι η κρίση, οι συνδρομές πέσανε, στριμωχτήκαμε. Δεν μπορείς να ζητάς και από τον άλλον. Σωστά. Αδύνη. Μα όλα αυτά όμως πάνε υπέρ του χωριού. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχετε έτσι υπόψη σας, έχετε... Εμείς θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις, στην Αθήνα κάναμε εκδηλώσεις, εδώ κάναμε εκδηλώσεις. Είχαμε εφαρμόσει τώρα τελευταία και στο σχολείο, το οποίο είναι ένα πανέμορφο κτίριο, χτισμένο επί πάγκαλου. Να, και κάναμε αποκριάτικες εκδηλώσεις εκεί. Μασκαρευόμαστε. Πόσα χρόνια είναι κλειστό το σχολείο? Αυτά δεν τα ξέρω. Από το 1928 είναι κλεισμένο το σχολείο. Κλεισμένο. Πότε φτιάχτηκε? Πότε φτιάχτηκε? Από πόσα χρόνια έχει να λειτουργεί? 13 χρόνια, παραπάνω. Παραπάνω από 10 χρόνια. Παραπάνω. 15. 18. Άρα δεν έχει παιδιά το χωριό. Με δύο παιδιά τι να κάνει, να λειτουργήσει. Έχει 20 χρόνια. Στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες. Ναι, αυτό ακριβώς. Μη δούμε αστράγαλο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει κάποιο σύλλογο, έστω και έτσι, εν Αθήνες, αλλά νομίζω ότι άμα μου λέτε ότι είσαστε και τόσα μέλη. Έχουμε φτιάξει και μια σελίδα στο Facebook και βλέπω. Πολιτιστικό Σύλλογο Κεφαλαρίου Κορινθίας. Και έχουμε επισκέψεις μέχρι και από Αυστραλία, από Αμερική. Μας βλέπουν οι κεφαλαριώτες. Να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία. Δυστυχώς δεν έχουμε προσθέσει κάτι καινούριο λόγω αυτών των πραγμάτων. Να καλύτερα και να μην ξεχνιώσετε έρχεστε στο χωριό, είναι σημαντικό. Και να θέλαμε να μείνουμε, δυστυχώς η δουλειά δεν μας αφήνει και είναι δουλειά που δεν μπορώ αντί να αφήσω. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πολύ χρήσιμα που μου είπατε, τα πολύ έτσι κατατοπιστικά για το σύλλογό σας. Γεια σας. Γεια σας. Έχετε κάποια επιχείρηση εδώ? Έχουμε, έχουμε. Τι επιχείρηση έχετε? Έχουμε μία μάντρα με υλικά οικοδομών και καυσόξυλα και παράγουμε. Επίκαιρος και... είσαστε δηλαδή. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και παράγουμε και... και έχουμε και υποκατάστημα και στο Καμάρι. Α, πώς λέγεστε? Μπελίτσι. Μπελίτσι. Κύριε Μπελίτσι, φαντάζομαι τώρα όλοι με το ξύλο θα... Ναι, λόγω του ότι έχει ακριβήνει το πετρέλαιο. Φέτος είμαστε, πάμε πολύ καλά. Πάτε καλά. Ναι. Οπότε εσείς τρίβετε τα χέρια σας. Τι να κάνουμε. Και για μας να μην τρίψουμε και εμείς να μια τα τρίψετε τα χέρια σας. Εσείς να εύχεστε να το... από την πλευρά σας σίγουρα εύχεστε να κρυβαίνει το πετρέλαιο. Είσαστε από εδώ, από το Κεφαλαρί? Ναι, ναι. Από εδώ, γέννημα Θρέμα. Ωραίο χωριό. Καλά είναι. Και μένετε και εδώ δηλαδή? Μένουν και τα παιδιά μου μένουν εδώ. Α, πάρα πολύ ωραία. Είσαστε η ζωή του χωριού, λένε εδώ οι εντάξει, κύριες. Εντάξει, καλά είναι. Γιατί καλέ, επειδή έχει ξύλα? Όχι, όχι μόνο. Τον χαϊδεύετε? Όχι, όχι μόνο. Μάλλον σας αγαπάνε. Λοιπόν, πόσα χρόνια την έχετε την επιχείρηση? Από το 13. Από το 13, ωραία. Και πού βρίσκεται? Ανάμεσα τώρα Καλλιάνη και Φαλάρι. Άμα πάτε στο, απάνω στην επαρχιακή οδός είναι το. Και η μάντρα με τα υλικά οικοδομών είναι στο νεκροταφείο. Έχετε βοηθήσει σαν επιχείρηση στο χωριό? Ό,τι μπορούμε, βοηθά. Ό,τι μπορούμε.
αγαπά τους τον βοηθάει. Το σύλλογο το βοηθάει. Αλίμονο. Να έχετε τέτοιους ανθρώπους εδώ στο χωριό και να μην σας βοηθούν. Όσο μπορούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να συνεχίσετε έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και να μην πιω ρακόμελο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το ήπια και πάω για το δεύτερο. Στην υγειά σας. Λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο ρακόμελο και αυτός ο χώρος που μας φιλοξένησε για λίγο, για να μιλήσουμε με όλους αυτούς, ανήκει στη Γεωργία. Γεια σου Γεωργία μου. Γεια σας, ευχαριστούμε για το ρακόμελο. Πώς ορίσατε στο χωριό μας. Καλώς σε βρήκαμε. Και για το ωραίο, και για το ωραίο γλυκό μήλο, να είσαι καλά. Πόσα χρόνια είσαι εδώ. Στο χωριό εδώ είναι νύφη 45. Είσαι 45 χρόνια νύφη. Από ποιο μέρος έχεις έρθει. Το Φενεό, το Μωσά. Κοντοχωριανή που λέμε. Ωραία. Είσαι 45 χρόνια εδώ και έχεις και το καφενείο, ναι. Τόσα χρόνια. Όχι, όχι, το καφενείο 12 χρόνια. 12 χρόνια. Ναι. Το είχε κάποιος άλλος πριν. Ήταν το καφενείο από πάνω που ήταν η γιαγιά. Α, και μετά ανοίξαμε εμείς αυτό εδώ. Ναι. Ωραία. Υπάρχει άλλο καφενείο εδώ ή μόνο αυτό. Είναι κι άλλο ένα καφενείο. Εδώ όμως σε προτιμάνε όλοι. Γιατί φτιάχνεις ωραίο ρακόμελο. Μ' αγαπάνε. Μ' αγαπάνε. Ό,τι να είναι. Και κρασί να πιούν και μ' αγαπάνε. Λοιπόν, μαζεύονται εδώ έτσι παρεούλες. Μαζεύονται, ναι. Μαζεύονται. Και ξένοι και. Να με καλέσετε. 15 Αύγουστο να δεις. Πόσο ωραία εσπαρές κάτω. Εγώ την πετάω τη σκούφια μου για τέτοια. Λοιπόν, να με καλέσετε, βεβαίως. Βεβαίως να με καλέσετε για να έρθω μαζί σας εδώ να μοιραστούμε τις ωραίες στιγμές που περνάτε. Οπότε, λοιπόν, πώς είναι η ζωή εδώ, όλη μέρα με το καφενείο, ασχολείσαι. Εγώ ναι. Είναι και ο γιος μου, βέβαια. Βοηθά το γιό μου. Α, βοηθά το γιο μου. Ναι. Ξεκίνησε από σένα, μετά. Από το γιο μου και τον βοηθάω εγώ. Από το γιο. Οπότε μαζί δηλαδή. Ναι. Συνεργάζεστε με το γιο σου παντρεμένο. Όχι, ανήπαντρος είναι. Ρε παιδί μου, γιατί δεν παντρεύονται εδώ τα παιδιά. Γιατί θα παντρευτούν, κάποια στιγμή θα παντρευτούν. Μα θα σας βρω νύφες. Θα σας βρω νύφες εγώ μέσα από την εκπομπή. Να βρείτε. Πόσο χρόνο είναι ο γιο σου. 35. Α, είναι σε ηλικία γάμου, σε ηλικία γάμου. Λοιπόν, έτσι να έρχονται εδώ πέρα κότσες, γιατί είναι πολύ ωραίο. Όλοι αυτοί θα πάνε όλοι μαζί. Μια φουρνιά. Να ξέρετε. Σε ευχαριστώ Γεωργία μου, να είσαι καλά. Αν ξεκινήσετε μετά τις 7-8 ώρα τη νύχτα από το Κιάτο και φτάσετε μέχρι το Φενεό, είναι τα πάντα κλειστά. Εδώ είναι το μοναδικό χωριό, θα το πιστοποιήσω από όλους, που διανυχτερεύει. Έστω και με ένα άτομο και μία-δύο ώρα τη νύχτα το καφενείο είναι πάντα ανοιχτό. Είναι το μοναδικό χωριό που θα βρείτε ζωή. Αυτό είναι σημαντικό που λες. Η καλύτερη διαφήμιση που έδωσε στο καφενείο της Γεωργίας. Έτσι, ναι, το καταλαβαίνω. Για να το λες εσύ ξέρεις. Λοιπόν, έτσι λοιπόν όσοι περνάτε και βλέπετε κλειστά παντού, εδώ διανυκτερεύει. Πώς διανυκτερεύουν τα φαρμακεία. Κάπως έτσι. Γιατί και αυτό είναι το φαρμακείο του χωριού κατά κάποιον τρόπο. Έτσι δεν είναι, να το δούμε έτσι. Φαρμακείο του χωριού. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία κουβέντιασα μαζί σας. Ξεκίνησα λίγο το Σεριάνι, λίγο ανάποδα. Συνήθως το ξεκινάω το Σεριάνι και αμέσως δείχνω τον τόπο, δείχνω τα διάφορα του χωριού. Σήμερα, επειδή με δελέασε αυτή η παρεούλα, με το που πάρκαρα εδώ το αυτοκίνητό μου, είδα όλη αυτή τη συντροφιά και δεν ήθελα να την αφήσω ανεκμετάλλευτη. Έτσι, γιατί έβγαλα και πολλές ειδήσεις από εδώ. Και δύο ρακόμελα, να έχετε όρεξη για να. Ακούστε. Εάν πιω δύο ρακόμελα, ήδη έχω πει πάω για το δεύτερο. Μάλλον δεν θα κάνω εκπομπή. Θα το γυρίσουμε στο τραγούδι μετά. Και έχουμε και τραγουδιστές εδώ, επομένως. Τραγουδιστή έχουμε, λουλουδού. Μωρέ, τι ωραία περνάτε εσείς εδώ. Χορηγό έχουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Κορονοϊό έχετε. Μάλλον. Από τα ρακόμελα το χωριό μας δεν έχει κανένα. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ. Αυτά είναι τα ωραιότερα μηνύματα που βλέπω εγώ σε χωριό. Σε καιρό κορονοϊού. Σε καιρό. Όλα τα άλλα χωριά έχουμε κρούσματα. Εμείς εδώ κανένα. Κανένα κρούσμα στο χωριό. Εμβολιασμένοι είσαστε όλοι. Λοιπόν, σημασία έχει. Το 80% είναι. Ωραία. Και δεν έχει ακουστεί και κανένα κρούσμα, μου λέτε εδώ. Το εύχομαι να περάσει, να φυλάγεστε. Και για να μην βγάλετε συμπεράσματα, εμείς είμαστε έξω, όπως το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είμαστε έξω με αποστάσεις. Εντάξει, θα περάσει. Αρκεί να προσέχουμε λίγο αυτόν τον καιρό
Και κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτό. Πού θα πάει? Λοιπόν, τώρα οπλιστείτε γιατί έχουμε συνέχεια. Θα πρέπει να πάμε με τον πρόεδρο του. Πού είσαι, πρόεδρε? Ο πρόεδρος είναι έτοιμος. Έβαλε και μπουφανάκι. Ναι, γιατί κάνει κρύο τώρα από εδώ και πέρα. Μόλις ναι, πέφτει το ήλιο. Έχουμε... Πού θα πάμε, πρόεδρε, αλήθεια, για πες. Λοιπόν, θα πάμε στην εκκλησία του χωριού μαζί με τον παπά. Στον Άγιο Δημήτριο. Στον Άγιο Δημήτριο. Θα πάμε στον Πλάτανο. Θα πάμε στο δημοτικό σχολείο του χωριού. Ωραία. Θα πάμε στο κεφαλάρι στην πηγή. Θα πάμε σε έναν νερόμυλο ο οποίος έχει φτιαχτεί. Να το δούμε και αυτό. Ναι. Και σε 2-3 εξοκλήσια να τα δούμε. Ωραία. Αυτά βέβαια θα μας ακολουθήσει και ο κύριος Χρήστος, γιατί θα μας τα πει. Ξέρει, πολύ ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι και όλα τα πάντα. Και όποιος άλλο φυσικά μπορεί να ακολουθήσει. Και μετά θα γυρίσουμε για τσίγουρα. Μη φύγει κανένας. Μόνο να ξέρετε ότι τα οδηπορικά μας αργούν. Έχουν... Ο κύριος Χρήστος ήταν πρώην γραμματέας στο χωριό. Το ξέρω, μου το είπαν. Λοιπόν, αφού ήρθατε που ήρθατε, μη φύγει κανένας εδώ. Πελατεία η Γεωργία θέλει. Οπότε εμείς θα αργήσουμε λιγάκι να κάνουμε το οδηπορικό μας. Θα κάνουμε τη βόλτα μας και... Θα έρθουμε για τα τσιπούρα. Αυτή η εκπομπή δεν είναι για... Θα έρθουμε για τα τσιπουράκια μετά. Εδώ είχαμε τα... Θα έρθουμε για τα τσιπουράκια μετά. Μη φύγει κανείς. Λοιπόν, δεν έχω. Πάμε. Σας ευχαριστώ όλους. Τα λέμε σε λίγο.